φεύγουν από το σπίτι, ξεχνάνε να στείλουν μήνυμα και επιστρέφουν με εξώδικο στο χέρι οι πολίτες. Για ακόμη μια φορά, οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν τη μία αποστολή του σχετικού SMS. Με τις αρχές να έχουν διενεργήσει πέραν των 20.000 ελέγχων μέσα σε 48 ώρες και να έχουν μοιράσει πέραν από 300 εξώδικα. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν τη μία αποστολή σχετικού μηνύματος για έγκριση. Συγκεκριμένα καταγγελθήκαν 176 πρόσωπα, καθώς επίσης καταγγελθήκαν 77 πρόσωπα για διακινήσεις χωρίς τη χρήση προστατευτικής μάσκας. Και 42 καταγγελίες αφορούσαν διακινήσεις μετά τις 11 το βράδυ. Την ίδια ώρα καταγγέλθηκαν παγκύπρια 10 υποστατικά που δεν τηρούσαν τα σχετικά διατάγματα. Στην επαρχία Λεμεσού καταγγέλθηκαν εξωδικώς συνολικά 7 υποστατικά, από τα οποία υπεύθυνοι 4 εστιατορίων γιατί εξυπηρετούσαν πελάτες σε εσωτερικό χώρο. Επιπρόσθετα στην επαρχία Πάφου καταγγέλθηκαν εξωδικώς συνολικά 3 υποστατικά, από τα οποία τα 2 εστιατόρια και 1 καφετέρια. Οι αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους σε όλο το νησί, καλώντας τους πολίτες για άλλη μια φορά, όπως επιδεικνύουν την ανάλογη υπευθυνότητα και πειθαρχία.